Ναι, θυμώστε ω τη επιγνώση. Ζωοφωνέ λίπε τη αγνοσία πελαγί. Χριστού καλή παρθένε, ούτι να δρόσον δρόσων πλουτίσασα, διαπυρός αγώνα ετέλεσας, μάρτης εν δόξε, Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δωρήσαστε, ηκετεύε. τέσσερις του μηνός Μαΐου, Πελαγίας Μάρτυρος της Αποταρσού της Κιλικίας, Ιλαρίου Οσίου του Θαυματουργού, Νικηφόρου Οσίου και Νικηφόρου του Αθωνίτου, Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, Αφροδισίου Λεοντίου Αντωνίνου Μελδά, Βαλεριανού Μακροβίου του Ενσκηθοπόλη Μάρτυρος, Μόνικα Σωσίας της Μητρός του Ιερού Αυγουστίνου. Η Αγία Μάρτης Πελαγία κατοικούσε στη Ρώμη, αλλά η καταγωγή της ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, από το μέρος εκεί που καταγόταν και ο Απόστολος Παύλος. Τα χρόνια εκείνα, αυτοκράτορ ήταν ο Διοκλητιανός και η Ρώμη εξακολουθούσε να είναι η ακρόπολη της ειδωλολατρίας. Αλλά η παρουσία της χριστιανικής πίστεως ήταν αισθητή. Η πελαγία λοιπόν είδε σε όραμα έναν επίσκοπο που την παρακαλούσε να τη βαπτίσει. Όταν ξύπνησε πήρε άδεια από τη μητέρα της με πρόσχημα ότι θα πάει στην τροφό της. Αλλά αυτή πήγε στον τότε επίσκοπο Ρώμης Λίνο και βαπτίστηκε χριστιανή. Η χαρά της ήταν ανεκλάλητη. Αφού παρέδωσε την πολυτελή τη ενδυμασία στον επίσκοπο, για να την πουλήσει και να διαθέσει τα χρήματα στους στοχούς, ντύθηκε τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και έπειτα πήγε στην τροφό της. Αυτή μόλις την είδε, εξεμάνει και την έδιωξε. Η πελαγία απεφάσισε τότε να πάει στην μητέρα της, ελπίζοντας στη μητρική της στοργή. Όταν όμως την είδε η μητέρα της με αυτά τα ρούχα, αναστατώθηκε με δάκρυα πολλά την νικέτευε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η μητέρα της δηλαδή την παρακαλούσε να γυρίσει πίσω στην ιδολολατρία και εδώ επαληθεύεται αυτό που είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι η πρώτη εχθρή του ανθρώπου που θα γίνει πιστός στο Χριστό θα είναι η ίδια του η οικογένεια. Η πελαγία λυπήθηκε για την στάση της μητέρας της αλλά στάθηκε αμετακίνητη στο φρόνημά της. Αυτό μόλις το έμαθε ο γιος του Διοκλητιανού, που ήταν αραβωνιαστικό της Πελαγίας, από την στεναχώρια του αυτοκτόνησε. Ο Διοκλητιανός δεν άργησε να ανακαλύψει ότι η αιτία της αυτοκτονίας του γιού του ήταν η Πελαγία. Γι' αυτό και δεν δίστασε να την θανατώσει μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι η καλυπάρθενο πελαγία αξιώθηκε να συναντήσει τον Ιμφίο και λυτρωτή τη Χριστό. Ο Όσιο Ιλάριο ο Θαυματουργός Η θερμότητα τη πίστη του και η καθαρότητα τη ζωή του τον ανέδειξαν πολύ νωρί άξιο εργάτη του Ευαγγελίου. Ο Θεό μάλιστα τον αξίωσε και να θαυματουργεί. Θεράπευσε παραλυτικούς και χολούς έλυσε με την προσευχή του την μάστιγα της ανομβρίας και πολλούς δαιμονισμένους θεράπευσε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Για κάποιο χρονικό διάστημα αποσύρθηκε σε κάποιον έρημο τόπο όπου ζούσε σε μία καλύβη. Εκεί μελετούσε και προσευχόταν αγωνιζόμενος να καταρτήσει πνευματικότερα τον εαυτό του μακριά από τον θόρυβο του κόσμου έπειτα εμφανίστηκε και πάλι μέσα στην κοινωνία εξακολουθώντας την διδασκαλία και τις θεραπείες. Μετά από κοινή απέτηση δέχθηκε να χειροτονηθεί η ΕΡΕΦΣ. Στο νέο του αυτό διακόνημα εξετέλεσε ευσυνείδητα όλα τα καθήκοντα του καλού πρεσβυτέρου. Υπήρξε πατέρας και διδάσκαλος, φίλος της αληθείας, εργάτης του Ευαγγελίου, υπόδειγμα πνευματικής γλώσσης, συναναστροφής και ζωής αμέμπτου. Αναπαύθηκεν κυρίω καταγινόμενος μέχρι τέλους τη ζωή του με τέτοια θεάρεστα έργα. Ο Όσιος Νικηφόρος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μηδικίου, ήταν μοναχός κατά την περίοδο της οικονομαχίας το 814 εξορίστηκε από τον Λέοντα τον Πέμπτο τον Αρμένιο, τον Οικονομάχο, και έτσι τελειώθηκε στην φυλακή. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Εντοάθο υπήρξε καθηγητής και μισταγωγός των υψηλών της ασκητικής φιλοσοφίας μαθημάτων, καθώς και διδάσκαλος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ασχολήθηκε με πολύ ζήλο στα ζητήματα της άκρας εγρήγορσης του νου, της υπερκόσμιας ύψωσης της ψυχής και της μεταρσίου και απερισπάστου προσευχής. Τις κατάλληλες μεθόδους για την προσευχή τις συμπεριέλαβε στο έργο του περί της νοεράς προσευχής στην Φιλοκαλία.